Εσείς δεν έχετε τελειώσει ελληνικό ΑΗ. Έχετε, ξέρετε, γνωρίζετε πολλούς συναδέλφους σας ελληνικό ΑΗ να πάνε να υπηρετήσουν σε τέτοιο θεσμό μέσα στο ΑΗ, να παρακολουθούν και να χειραφετούν τους Έλληνες φοιτητές. Ποιος είναι ο ρόλος αυτός που είπε και ο Ιωσήφ Χρυσοβερίδης για τα ναρκωτικά? Αν σε κάμπους υπήρχαν ναρκωτικά, θα έμπαινε η ελληνική αστυνομία σήμερα, χθες, προχθές, όποτε ήθελε για να τους πιέσει. Και έχει γίνει κιόλας. Αυτό είναι ο ρόλος. Ή να χειραφετήσει το φοιτητικό κίνημα. Και γνωρίζετε, σας το λένε όλοι και οι αστυνομικοί, τι θα γίνει. Και επειδή και εσείς έχετε σπουδάσει σε ελληνικό ΑΗ, κανένας ή ελάχιστοι από αυτή η ελληνικό ΑΗ θα πάνε να κάνουν εκεί αίτηση. Με τα 10 μόρια που τους δίνατε. Ορίστε. Να χειραφετήσει, συγγνώμη. Πρέπει να κλείσετε, ναι, κύριε συνάδελφε. Χειραγωγής στην ερήμη του λόγου. Επιτέλους, ας μιλάμε απέναντι στους πολίτες, ας μιλάμε στους πολίτες με τη γλώσσα την οποία μιλούν και οι ίδιοι. Γιατί μας δεν μας καταλαβαίνουν έτσι πως μιλάμε. Λέτε να πάει η αστυνομία να χειραγωγήσει, να χειραφετήσει, εννοείται να χειραγωγήσει, εννοούσατε, να χειραγωγήσει τους φοιτητές. Μα σήμερα δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Υπάρχουν τόσα τεχνολογικά μέσα να το κάνει κανείς, από πολύ μακριά, από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, που θα, αν ήθελες να χειραγωγήσεις, να παρακολουθείς, θα το έκανες. Δεν είναι για αυτό το λόγο λοιπόν. Είναι για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Βεβαίως μπαίνει η αστυνομία σήμερα μέσα σε διάφορους χώρους. Ωστόσο, χρειάζεται επιτέλους να εμπεδωθεί η ασφάλεια, η τάξη και ο νόμος και η δημοκρατία κυρίως σε ένα χώρο ο οποίος τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, τα τελευταία 50 περίπου χρόνια, ακριβώς πάσχει σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, θα είμαστε και εκεί, θέλουμε και εκεί τις απόψεις σας. Αλλά να ξέρετε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την πολιτική της αυτή, γιατί τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.